Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου στο άκουσμα της είδησης για την αυτοκτονία ενός συνταξιούχου στο λόφο της Γορίτσας λίγες ημέρες μετά το τραγικό παρόμοιο περιστατικό που έλαβε τόπο στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, ο 75χρονος συνταξιούχος ανέβηκε στο λόφο της Γορίτσας, όπου έδεσε ένα σκηνί σε κλαδί πεύκου και κρεμάστηκε. Ο άτυχος ηλικιωμένος, κάτοικος εν ζωή Βόλου, έδεσε ένα σχοινί σε κλαδί πεύκου, το έκανε βρόγχο και κρεμάστηκε με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί που ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, οι οποίοι όμως απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Στο σημείο της αυτοκτονίας δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που να αφήνει εξηγήσεις για την πράξη του. Ωστόσο, από το περιβάλλον του άτυχου συνταξιούχου αναφέρεται ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Από την αστυνομία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και παραγγέλθηκε νεκροψία και νεκροτομή, ενώ την ίδια ώρα προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βόλου. Δικογραφία σε βάρος 49χρονου Έλληνα σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Αλμυρού για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων βρήκε σε διαμέρισμα που είχε παραχωρήσει για διαμονή στο 49χρονο και ο οποίος είχε αποχωρήσει πριν από περίπου ένα χρόνο και χωρίς το μεταξύ να διαμένει άλλο άτομο, τα παρακάτω όπλα, τα οποία και παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα του Αλμυρού. Βρήκε δύο πιστόλια με γεμιστήρες, ένα αεροβόλο πιστόλι, έναν ασύρματο, 86 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 9 βολίδες μη δυνάμενες να προσδιοριστεί το διαμέτρημα λόγω παλαιότητας, 22 καψίλια, ένα βλήμα, δύο αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών και μία ολοπρόσωπη κουκούλα. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Αλμυρού.